Εύη Σπανού, η Εύη επιστρέφει με ένα ιστορικό υποβρύχιο του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου που εντοπίστηκε σε θαλάσσια περιοχή στο Αιγαίο. Και συγκεκριμένα σε βάθος 203 μέτρων. Ναι. Μία έρευνα η οποία ξεκίνησε περίπου στο 1998, όμως ολοκληρώθηκε φέτος μετά από πάρα πολλές προσπάθειες, πολλή εργασία και βεβαίως έρευνα η οποία έγινε από τον κύριο Κώστα Θοκταρίδη αλλά και την ομάδα του. Μιλάμε για ένα βρετανικό υποβρύχιο που αγνοούνταν από το 1942 και είχε βυθιστεί με 64 άτομα πλήρωμα ανοιχτά της Αντιπάρου. Πλάνα τα οποία παρακολουθούμε αυτή τη στιγμή και έχει επιμεληθεί ο κύριος Θοκταρίδης με την ομάδα του. Είναι μία από τις επιτυχίες των τελευταίων ετών, γιατί έχουμε φιλοξενήσει και άλλες τέτοιες ανακαλύψεις και τελικά επιβεβαιώνεται ότι αυτός που προσπαθεί στο τέλος ανταμείβεται και επιβεβαιώνεται η έρευνα που έχει κάνει. Και η προσπάθειά του στοχευμένα πάντα λειτουργεί ο κύριος Θοκταρίδης. Τα έχουμε ξαναπεί στο παρελθόν. Πάμε να το συναντήσουμε. Την καλησπέρα μας. Γεια σας, καλησπέρα στην όμορφη Κρήτη. Σας ευχαριστούμε θερμά. Για πείτε μας για αυτή την πολύ μεγάλη επιτυχία, πόσο αναμενόμενη ήταν από τη μία και ποια η σημασία της. Καταρχήν είναι η δυσκολότερη αποστολή που έχω κάνει στη ζωή μου. Κράτησε πάρα πολλά χρόνια. Ξεκίνησε από μια ενημέρωση που είχα μετά τον εντοπισμό ενός άλλου βρετανικού υποβρυχίου του Περσέ από τον ναυτικό ακόλουθο της Μεγάλης Βρετανίας. Όπου πληροφορήθηκα για αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία που έχει αυτό το υποβρύχιο, καθότι είχε προηγουμένως αποβιβάσει μια ομάδα ειδικών αποστολών στην Αντίπαρο. Αυτή η ομάδα έμελε να παίξει καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη της εθνικής αντίστασης στην Ελλάδα, διότι δεν πήγε καθόλου καλά, καθότι συνελήφθησαν αυτοί οι πράκτορες, ήταν από την MI9 και από τη ΣΟΕ, μια ειδική ομάδα ειδικών αποστολών, που στόχο είχε από την εξόριστη ελληνική κυβέρνηση του Τσουδερού, που ήταν στη Μέση Ανατολή και των Βρετανών. Σας τα λέω όσο πιο γρήγορα μπορώ για να μην πάρω τον χρόνο σας, καθότι είναι τεράστια ιστορία και συνδέεται άρρηκτα με την ανακάλυψη του υποβρυχίου. Οπότε αυτοί οι πράκτορες είχαν σαν σκοπό να έρθουν σε επικοινωνία με πολύ σημαντικές προσωπικότητες που ήταν στην Αθήνα τότε, την κατεχόμενη Αθήνα, οι οποίοι τους καλούσε η κυβέρνηση ουσιαστικά του Τσουδερού και η Βρετανική κυβέρνηση να ξεσηκωθούν, να οργανώσουν αντίσταση και να ξεκινήσει μια επικοινωνία, διότι δεν υπήρχε ικανοποιητική επικοινωνία μέχρι τότε. Γι' αυτό το λόγο είχαν μεταφέρει και δύο ειδικούς ασύρματους για να έχει επικοινωνία η Αθήνα με το Κάιρο. Έτσι αυτοί οι ασύρματοι ήταν να πάνε ένας τον Κανελόπουλο, μετέπειτα πρωθυπουργό της Ελλάδος. Τον καλούσε ο Τσουδερός στην ουσία να πάει να συμμετάσχει ενεργά στην κυβέρνηση και να τον βοηθήσει και να ταχθεί ουσιαστικά και υπέρ του βασιλιά, καθότι υποστηριζόταν τότε από τους Βρετανούς. Και ο δεύτερος ήταν να πάει στο Τζέλο, ο οποίος ήταν ένας στρατιωτικός και είχε ασχοληθεί και με την πολιτική. Είχε ξεκινήσει μια πολύ καλή οργάνωση στην Αθήνα. Και η τρίτη ήταν η τρίτη αποστολή που ήταν της MI9, είναι μια υπηρεσία διαφυγών, ήταν καθαρά να βοηθήσουν την διαφυγή ανθρώπων που είχαν εγκλωβιστεί στην Ελλάδα, κυρίως στρατιωτικό προσωπικό Βρετανών, αλλά και Ελλήνων, αξιωματικών, που θα συνέχιζαν τον αγώνα στη Μέση Ανατολή. Έτσι όλοι αυτοί, για να μην σας τα απολυλογώ, συνελήφθησαν μαζί με το υλικό που μετέφεραν όλα αυτά και δυστυχώς ένας Βρετανός πράκτορας που ήταν και ο επικεφαλής είχε μαζί του ένα δελτίο πληροφοριών, ένα πακέτο, ένα έντυπο φανταστείτε, το οποίο είχε όλες αυτές τις πληροφορίες που έπρεπε να έχουν μείνει στο υποβρύχιο και να τις είχε απομνημονεύσει για τους ανθρώπους που θα συναντούσε στην Αθήνα. Αυτό λοιπόν έπεσε στα χέρια των κατοχικών αρχών, Ιταλών και Γερμανών. Ξεκίνησαν ανακρίσεις, συλλήψεις, στρατοδικεία, εκτελέσεις Ελλήνων. Μιλάμε για πάρα πολλά άτομα και όλο αυτό το πράγμα κράτησε αρκετά χρόνια και σημάδεψε πάρα πολύ σημαντικά σε πολλά επίπεδα, κυρίως τη ροή της εξέλιξης της πολιτικής εκείνη την εποχή και των οργανώσεων. Άλλαξε δηλαδή πάρα πολύ το ΔΕ υποβρύχιο έφυγε, επανέρχομαι στο υποβρύχιο, και ήταν να επιστρέψει να παραλάβει 30 διαφυγόντες Βρετανούς, να τους μεταφέρει στην Αίγυπτο, στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου. Αλλά δεν επέστρεψε ποτέ στο ραντεβού που είχε θέσει, επειδή που ήταν έχει 9 με 10 Γενάρη. Ιδιαίτερο 42. Ενδιαφέρον,
Μας κάνατε και ένα ιστορικό και δεν θέλω να σας διακόψω, προτείνω να πάμε σε διάλειμμα 2-3 λεπτά και να επιστρέψουμε, καθώς έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον συζήτηση μαζί σας, να μας πείτε και για την επιχείρηση και για όλες αυτές τις εικόνες που φέρατε στην επιφάνεια. Οπότε την κατανόησή σας, πάμε σε διάλειμμα, υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και επιστρέφουμε. Να ευχαριστήσουμε τον κύριο Θοκταρίδη για την υπομονή του. Αναφερόμαστε στο ιστορικό υποβρύχιο του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, το οποίο εντοπίστηκε στο Αιγαίο. Κάναμε μια ιστορική αναδρομή με τη βοήθεια του κυρίου Θοκταρίδη. Να εστιάσουμε τώρα, κύριε Θοκταρίδη, και στο κομμάτι της δικής σας επιχείρησης. Βεβαίως. Έχουμε εκπαιδευτεί στην υπομονή, τόσα χρόνια περιμέναμε για να βγάλουμε άκρη με αυτό το πλοίο. Σωστά, σωστά. Εδώ θα κάνατε πίσω. Προϋπηρεσία. Έτσι. Λοιπόν, αυτό το υποβρύχιο, όπως προανέφερα, άφησε την ομάδα ειδικών αποστολών εκεί στην Αντίπαρο, συγκεκριμένα στο Δεσποτικό, που είναι ένα νησάκι που είναι δίπλα στην Αντίπαρο, ένα έρημο νησάκι, ιδιαίτερα τώρα δεκαετία της κατοχής. Και ξεκίνησε να κάνει την επιθετική του περιπολία στη συγκεκριμένη περιοχή που είχε οριοθετηθεί από το Βρετανικό Ναυαρχείο, τομέα δηλαδή έρευνας, με στόχο να προσβάλλει κυρίως πλοία τα οποία κατέβαιναν περισσότερο στην Κρήτη, Πειραιά Κρήτη δηλαδή, τη γραμμή. Διότι εκείνη την εποχή, το Γενάρη δηλαδή του 1942, υπήρχε μεγάλη κινητικότητα, όπως βλέπουμε από τα γερμανικά ημερολόγια, σκαφών, γιατί γινόταν μεγάλος ανεφοδιασμός προς Κρήτη και στη συνέχεια προς την Αφρική, που γινόντουσαν μεγάλες μάχες στη Βόρεια Αφρική. Οπότε το υποβρύχιο αυτό, σύμφωνα με τα αρχεία, γιατί εδώ μπαίνει η αρχαιακή έρευνα πριν πάμε στη θαλάσσια, αρχίζει και εντοπίζεται, γίνεται αισθητή παρουσία του, όταν ένας κυβερνήτης, μια μάλλον νεοπομπή θα έλεγα εγώ, η οποία κατευθυνόταν στο Ηράκλειο, με στόχο να κλείσουν το λιμάνι με ένα ειδικό πλέγμα, άμφιπο βρυχιακό, ενώ πήγαινε και ήταν νότιο-ανατολικά της Μήλου, με πορεία το Ηράκλειο, δέχτηκε επίθεση από ένα υποβρύχιο. Το υποβρύχιο αυτό δεν θα μπορούσε να είναι άλλο από το συγκεκριμένο που συζητάμε, το υποβρύχιο Triumph δηλαδή, διότι ήταν το μοναδικό υποβρύχιο που επιχειρούσε σε αυτό το τομέα, την περιοχή δηλαδή περιπολίας. Δεν έμπαινε κανένα άλλο βρετανικό υποβρύχιο, αλλά ήταν δυτικά, στη δυτική Ελλάδα, στο Ιόνιο. Οπότε ήταν το μοναδικό στο Αιγαίο. Συγκεκριμένα ο άνθρωπος που επέβαινε ήταν ο υπεύθυνος για την προστασία του λιμένος, καθότι το ίδιο υποβρύχιο την προηγούμενη περιπολία είχε κάνει επίθεση με τοροπύλες στο εσωτερικό του λιμένα του Ηρακλείου και είχε βυθίσει 2 ρημουλκά και είχε προξενήσει ζημιές σε 2 ήδη μισοβυθισμένα πλοία που ήταν εκεί. Στη συνέχεια εθεάθη από παρατηρητήριο ναυτικό της Μήλου στη Μήλο και στην Άξο και στις 9 του μηνός, την ημέρα δηλαδή την οποία απολέστη, έκανε άλλη μια επίθεση στο Σούνιο. Και εκεί επιτέθηκε κατά ενός ρημουλκού και μιας φορτηγίδας και μεντένιας και όλα στη φορτηγίδα, όπως διαπιστώσαμε στα αρχεία, ανεπιτυχώς πέρασε η τροπύλη από κάτω και εξεράγη στα βράχια, έτσι έγινε και αντιληπτή η επίθεση. Και λίγα λεπτά αργότερα, ο τελευταίος άνθρωπος που είδε το υποβρύχιο να κινείται ήταν ένας Ιταλός πιλότος, που από ψηλά είδε το υποβρύχιο σε περισκοπικό βάθος, 4 μίλια νότιο-ανατολικά του Σουνίου. Αυτή είναι η τελευταία φορά που καταγράφεται στα αρχεία. Στη συνέχεια ξεκίνησε η κατάδυση, προφανώς και το ίδιο το υποβρύχιο από το περισκόπιο παρατηρήσεως είδε το αεροσκάφος και ξεκίνησε την βαθιά του κατάδυση. Τότε τα υποβρύχια αυτά πηγαίνανε μεταξύ 20 και γύρω στα 60 μέτρα το πολύ. Δηλαδή μέσω βάθος ήταν τα 30. Και ξεκίνησε πορεία να πάει προς την Αντίπαρο. Πηγαίνοντας προς την Αντίπαρο και ενώ ήταν σε κατάδυση, και αυτό προκύπτει από τα ευρήματα, δηλαδή όλες οι ανθρωποθυρίδες και τα περισκόπια είναι κλειστές, οι ανθρωποθυρίδες και τα περισκόπια κατεβασμένα, δημιουργήθηκε μια πάρα πολύ μεγάλη κλίμακα σε έκρηξη στο πλωραίο τμήμα, εκεί που ήταν οι τροπύλες δηλαδή, και εμπυθίστηκε. Εδώ πρέπει να σας κάνω μια μικρή παρένθεση, ελπίζω να μην σας έχω κουράσει. Καθόλου. Τα προηγούμενα χρόνια είχαμε βρει και άλλες 3 τροπύλες, όπου ήταν οι 2 τύπου ΜΚ8, είναι τροπύλες ατμού, που μετέφερε το υποβρύχιο. Δηλαδή είναι οι 2 τύπου τροπύλες, που κατά πάσα πιθανότητα δεν έριξε μία τροπύλη, αλλά 4, γιατί βρήκαμε άλλες 3,
την ίδια περιοχή, στο πεδίο, στο φάσμα βολής, αν θέλετε, που εκκινεί το υποβρύχιο και η νεοπομπή αυτή με την φορτηγίδα που σας προανέφερα. Οπότε αυτές οι τρεις τροπίλες δεν είχαν σκάσει, είναι καρφωμένες στο βυθό και εκτιμώ εκ των υστέρων, αυτή είναι μια καθαρά εκτίμηση, ότι πέραν από τον στόχο που δεν ήταν πολύ μεγάλη σημασία για να ξοδέψει τέσσερις τροπίλες ο κυβερνήτης, ήθελε να δημιουργήσει χώρο για να παραλάβει τους 30 διαφυγόντες από την Αντίπαρο την επόμενη μέρα. Κύριε Οπότε Θακταλίδη. Ο χώρος. Ναι, ναι. Επειδή έτσι μας έχετε βάλει για τα καλά στο ιστορικό πλαίσιο και ίσως εν τέλει και αυτό είναι το σημαντικό, δηλαδή μέσα από το βίντεο που βλέπουμε εμείς αυτή τη στιγμή που έχετε τραβήξει, όλη αυτή την έρευνα της 20ετίας που έχετε πραγματοποιήσει, όλα αυτά που μας περιγράφετε αποτυπώνονται σε αρκετά σημεία του βίντεο που βλέπουμε. Θα ήθελα να μας περιγράψετε και το πώς ακριβώς γίνεται αυτή η ανακάλυψη. Θέλω να πω, αναρωτιέται κανείς γιατί να πάρει 20 χρόνια να βρεθούν τα απομεινάρια του υποβρυχίου από τη στιγμή που έχουμε όλη αυτή την πληροφορία που μπορεί να μας βοηθήσει. Ποιες δυσκολίες δηλαδή αντιμετωπίζετε? Η ερώτησή σας είναι πολύ λογική και σωστή. Αρχικά οι πρώτες πληροφορίες που υπήρχαν ήταν ότι το υποβρύχιο είχε επικαθίσει σε μια ξέρα στην Ύδρα. Και αυτό διότι κάποιοι δίτες παλιά είχαν πει ότι είχαν δει ένα υποβρύχιο εκεί στην πρεσβεία και μάλιστα ζητούσαν και έβρετρα. Δηλαδή, αλλά η πρεσβεία αρνήθηκε, και αυτό μου το είχε πει τότε ο ναυτικός ακόλουθος, αρνήθηκε να πληρώσει για να λάβει, ας πούμε, κάποιο στίγμα, φανταστείτε, και θεωρούσαν όλοι ότι είναι εκεί, ότι έχει γίνει ένα ατύχημα δηλαδή και ότι έχει πέσει σε μία μη χαρτογραφημένη ξέρα στα βαθιά. Οπότε τα πρώτα χρόνια είχαμε εστιάσει σε αυτόν τον ύφαλο. Και γινόντουσαν έρευνες εκεί και αυτό πήρε αρκετά χρόνια για να καταλάβουμε ότι σε αυτό το τεράστιο υφαλό δεν υπάρχει τελικά υποβρύχιο. Οπότε στη συνέχεια η επόμενη λογική εξήγηση ήταν να ψάξουμε στα 4 ναρκοπέδια που υπήρχαν, τα οποία είχαν τοποθετηθεί καθαρά για τα υποβρύχια. Ήταν αυτοϋποβρυχιακά ναρκοπέδια, δηλαδή σε βάθος όπου οι νάρκες ήταν στα 12 μέτρα, όπου ήταν το περισκοπικό βάθος των υποβρυχίων εκείνη την εποχή. Οπότε πλοίο επιφανείας δεν θα μπορούσε να προσπλούσει σε αυτές τις νάρκες, παρά μόνο ένα υποβρύχιο. Οπότε αυτά τα 4 ναρκοπέδια, τα οποία ξεκινούσαν από το Σούνιο μέχρι την Ύδρα, χρειάστηκαν πολλά χρόνια να διερευνηθούν για να διαπιστωθεί ότι ούτε εκεί είναι. Και οπότε μετά πηγαίναμε στη θεωρία του ατυχήματος, όπερ και έγινε. Το ατύχημα είναι δηλαδή ότι ταξίδευε και κατά τη διάρκεια του ταξιδίου δημιουργήθηκε εσωτερικά μια έκρηξη. Την ώρα που προφανώς κάναν αναγόμωση τροπυλών, το τροπυλοστάσιο. Και αυτή είχε σαν αποτέλεσμα να βυθίσει το υποβρύχιο σε πολύ μεγάλο βάθος, το οποίο δεν θα μπορούσε να επιβιώσει υπό την έννοια του επιχειρησιακού του βάθους που ξεπερνιέται κατά πολύ. Οπότε καταποντίστηκε πάρα πολύ γρήγορα. Κύριε Θοκταρίδη, σε αυτό το βάθος που βρέθηκε. Το επόμενο μεγάλο στοίχημα για σας ποιο είναι, το επόμενο μεγάλο project? Κοιτάξτε, ποτέ δεν λέμε το επόμενο, να είμαι ειλικρινής και ζητώ συγγνώμη γι' αυτό. Υπάρχει, ασταθούμε σε αυτό, αν υπάρχει επόμενο project. Ρόλο. Ορίστε. Αν υπάρχει έστω επόμενο project το οποίο έχει ενδιαφέρον. Υπάρχουν πάντα project. Το πιο σημαντικό είναι να είμαστε καλά, να διατηρούμε την καλή μας διάθεση, να έχει σωστές καιρικές συνθήκες και να συνεχίζουμε. Γιατί το μεγαλύτερο κομμάτι, όπως βλέπετε, είναι τελικά το ιστορικό. Και είναι και αυτό το οποίο χρήζει και αναβάθμισης, χρήζει προώθησης, διότι μέσα από αυτές τις ιστορίες πηγάζουν πάρα πολύ σημαντικές ανθρώπινες ιστορίες. Θέλω να σας πω εδώ ότι ένας πρωταγωνιστής ο οποίος κατάφερε να επιβιώσει και να μην συλληφθεί, είναι κριτικός και λεγόταν Γραμματικάκης. Είναι ίσως ο μοναδικός που κατάφερε να διαφύγει. Μάλιστα. Αυτός είναι ένας αφανής ήρωας, του οποίου η δράση δεν είναι πάρα πολύ γνωστή. Φαντάζομαι ούτε και στην Κρήτη. Σας ευχαριστούμε θερμά. Με το καλό να τα ξαναπούμε. Θα χαρώ και εγώ. Και συγχαρητήρια για το αποτέλεσμα της διαχρονικής προσπάθειάς σας. Λοιπόν,